κτηματολόγιο. Ελληνικό κτηματολόγιο ή κτηματολόγιο. Στην εφημερίδα Τα Νέα, <coughs>, διαβάσαμε προηγουμένω ότι είχαμε blackout στο εκτιματολόγιο, εισβολή από 100.000 ιδιοκτήτε μέσα σε λίγε ώρε. Για να δούμε αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Κυρία Φενιαλιόντα, Λιόντα, όπω σα υποσχεθήκαμε, η υποδιευθύντρια τη Διεύθυνση Έργων του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι εδώ μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Για αυτό το καινούριο γραφείο το οποίο άνοιξε στη Θεσσαλονίκη πριν από ένα μήνα, και όπως ακριβώς μας είχε ενημερώσει ο κύριος Βύρονας Νάκος, που είναι ο πρόεδρος του ελληνικού κτηματολογίου, πρώτα θα άνοιγε το γραφείο στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Χθε άνοιξε λοιπόν στην Αθήνα, εξού και αυτές οι φωτογραφίες... Βλέπετε τι γινόταν εκεί, κυρία Λιόντα. Έχουμε αντίστοιχε εικόνε εδώ στο γραφείο τη Θεσσαλονίκη. Έχει, έχει μοιραστεί λίγο το πράγμα. Έχει, έχει, έχει μοιραστεί στο Porto Center ναι. και στη Σαράφη. Λοιπόν, το Porto Center είναι το καινούργιο, για να τα ξεκαθαρίζουμε, να καταλαβαίνει ο κόσμο τι λέμε. Έχουμε τα πλάνα από τα καινούργια γραφεία του ελληνικού κτηματολογίου εδώ που θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο από τη Βόρεια Ελλάδα. Για να τα δούμε και σε full screen. Βρίσκεται στο Πόρτο Σέντερ μέσα στο εμπορικό κέντρο. Βρίσκεται στο Πόρτο Σέντερ μέσα στο εμπορικό δηλαδή, κέντρο. Δηλαδή με το που μπαίνει, που πα. Ε, στον πρώτο στο όροφο. όροφο. Κάτι... ναι. κάτω, να, πήγε ναι, ο. Ναι. <laughs> <laughs> Μπράβο, Φώτη. Έβγε. <laughs> λοιπόν, σε αυτό το γραφείο, αν πάμε, πώ ακριβώ μπορούμε να βοηθηθούμε. Καταρχήν υπάρχει, μια, ε, υπάρχει, εξυπηρέτηση με το που μπαίνει κανεί. Υπάρχει κάποιο που θα τον κατευθύνει. Ναι. Ε, μπορεί να πάρει πληροφορίε για το τι χρειάζεται να προσκομίσει μαζί με τη δήλωσή του, να πάρει τα έντυπα τη δήλωση, mm -hmm. τα οποία βέβαια όλο αυτό το υλικό βρίσκεται και στο, στο site μα www.κτηματολόγιο.gr όπου μπορεί να πάρει κανεί αυτέ τι πληροφορίε. Ε, στη συνέχεια, μπορεί βέβαια, αν έχει συμπληρωμένη τη δήλωσή του, να πάει κατευθείαν να πάρει σειρά προτεραιότητε και να την καταθέσει. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανική και δικηγόροι. Ε, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στην περιουσία μα και πρέπει να να πάμε σε κάποιο συμβολογράφο, δικηγόρο, τοπογράφο, θα μα το πούνε από εκεί πέρα από τα γραφεία. Ναι. Ε, αυτό είναι και ο σκοπό του, γι' αυτό και έχουμε και εξειδικευμένο προσωπικό. Mm -hmm. ε, και γενικά η διαδικασία να ξέρουμε ότι είναι απλή. Απλέ φωτοτυπίε των συμβολέων μα, απλή φωτοτυπία του τοπογραφικού που έχουμε. Βέβαια, αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Όπου εκεί είχαμε διαμερίσματα και διευθύνσει, είναι ότι πρέπει τώρα να προσδιορίσουμε στο χώρο, να εντοπίσουμε όπω λέμε, mm -hmm. το ακίνητό μα. Ναι. Αν δηλαδή έχουμε ένα ακίνητο στην άνω ραχούλα, θα πρέπει το ακίνητο, δεν αρκεί το να αναφέρουμε τον οικισμό, θα πρέπει να προσδιορίσουμε και πού βρίσκεται αυτό το ακίνητο. Εκεί εντοπίζεται και με μεγαλύτερη δυσκολία εδώ που Και λέμε. η καθυστέρηση που πολλέ φορέ δημιουργείται. Ειδικά φορές για αυτού κόσμος... οι οποίοι δεν έχουν καλή σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα. Καλούμαστε μέσω του GPS. Ενό ηλεκτρονικού χάρτη, να εντοπίσουμε με ακρίβεια και να περιγράψουμε με ακρίβεια το ακίνητό μα, το οικοπεδό μα, το χωράφι μα, το ό,τι μα. Λοιπόν, ε, εσεί από την εμπειρία σα όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα που είναι ανοιχτό το γραφείο, ποιοι ήρθαν, πόσοι ήρθαν και ποια είναι τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν συνήθω. Εντάξει, ότι έρχονται Για καθημερινά. τα Ποια πράγματα σα ζητούν ναι, βοήθεια δηλαδή. Καθημερινά ναι, ναι. έρχονται αρκετοί. Ναι. Ε, το ποσοστό βέβαια των δικαιωμάτων δεν είναι, ήταν, δεν είναι το αναμενόμενο σε σχέση με τη δημοσιότητα που έχει δοθεί και σε σχέση με τι προθεσμίε που έχουν ανακοινωθεί. Δεν έχουμε Αλλά... εικόνε δηλαδή, όπω αυτέ τη Αθήνα που βλέπαμε προηγουμένω. Δεν έχουμε βέβαια τέτοιε εικόνε. Οι εικόνε αυτέ, ναι. Ε, πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γιατί έλεγε τη πιερία, ήταν αυτέ οι μέρε που έλεγε τη πιερία η προθεσμία. Τελικά δόθηκε βέβαια και παράταση. Άρα πάλι ο κόσμο τελευταία στιγμή πήγε να προλάβει την προθεσμία. Οπότε είχαμε ένα φόρτο τέλο πάντων στο, στα στελέχη που δεχόταν τι δηλώσει για το νομό πιερία. Ναι. Ε, αλλά γενικά η ροή όπω θα το διαπιστώσετε ίσως και εσείς είναι ομαλή. Ε, υπάρχει και το προσωπικό Τώρα, τα προβλήματα που συνήθως έχει ο κόσμος είναι ότι παλιέ αμαρτίες σε εισαγωγικά δεν τι έχει αποκαταστήσει. Όπως. Δηλαδή Έχω ένα κίνητο διαλόγου. Πολλοί μα λένε και αυτό Πώς συναντάται. Διαλόγου. διαλόγου. Μάλιστα. Συναντάται συνήθω βέβαια στη Νότια Ελλάδα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι, θα έλεγα. Ναι. Ε, έχουμε δηλαδή κάποιου τίτλου, έχουμε, έχουμε, έχουμε Ποια είναι τα εξαδιαιρέτου, είναι τα, τα Δηλαδή είναι... ναι. το έχω διαλόγου, το έχουμε όλοι, όλο το σώμα μα. Δηλαδή, εγώ με τα ξαδέλφια μου κλπ. Mm -hmm. ε, στην ουσία όμω καλλιεργώ και χρησιμοποιώ μερικά από αυτά. Ναι. Γιατί έτσι είναι έτσι ήθελε ο παππού, η γιαγιά κλπ. Ναι. Ε, αλλά δεν το έχω αποκαταστήσει αυτό το πράγμα στα χαρτιά. Δεν έχω κάνει τη λεγόμενη διανομή μεταξύ μα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ σήμερα να πάω να το δηλώσω. Mm -hmm. Θα πάω να δηλώσω αυτά που έχω, τα εξαδιαιρέτου, ακίνητα. Με τα, με, είτε με, με τα στοιχεία, πώ το λένε, με τα αποδεικτικά τη κληρονομιά. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Mm -hmm. Κανένα δεν δε, δε μπο, δε μπορεί να πει ότι δεν έχω να δηλώσω το κτηματολόγιο, δεν μπορώ να δηλώσω. Υπάρχουν τρόποι. Πάντοτε βρίσκονται τρόποι. Αρκεί να πάρει κανεί τη σωστή πληροφορία. Και χωρί κόστο. Το να πάω. Το, καταρχήν, τα γραφεία κτηματογράφηση στο Πόρτο Σέντερ και στη Σαράφη λειτουργούν Τετάρτε από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Να. 8 με 8. Mm -hmm. Οπότε και, χωρι, και εκτό ε, δουλειά μου, α πούμε, μπορώ να πάω να πάρω όλη την πληροφορία. Είπαμε ότι υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα για την κάθε περίπτωση υπάρχει λύση. Να μην φοβάται ο κόσμο. Αλλά τα περισσότερα προβλήματα είναι, είναι αυτά. Έχω παλιέ αμαρτίε, τι οποίε δεν τι αποκατέστησα, τι κάνω τώρα. Δεν χρειάζεται Τώρα, να, αν δεν έχω τα λεφτά και αν δεν έχω και την πρόθεση και δεν έχω και τη δυνατότητα να τα αποκαταστήσω αυτά τα πράγματα αμέσω, αμέσως, ναι. θα πάω να δηλώσω λοιπόν αυτά που έχω mm -hmm. και στη συνέχεια. Βλέποντα και κάνοντα. Και στη συνέχεια. Καταρχήν, μην ξεχνάμε... Με πράξει συμβολογrafικέ όπω Ναι, Φυσικά, ναι. ναι. Ε, φυσικά, ναι. Ε, τώρα, καταρχήν μην ξεχνάμε ότι για τα αγροτικά και τα, τα λεγόμενα, τα αστικά α το πούμε, ας το πούμε mm -hmm. πληρώνω μέχρι 2 ευρώ ανα κοινότητα. Δηλαδή, αν έχω τρία-τέσσερα κομμάτια σε μία κοινότητα, στην αγροτική τη περιοχή. Αν έχω δέκα θα... χωράφια, α πούμε, θα πλώσω μόνο, μόνο για τα δύο. Θα πλώσω μόνο για τα δύο. Άρα, δεν είναι το κόστο το 35 ευρώ τόσο σημαντικό, mm -hmm. όσο το να καταγράψω την περιουσία μου, να μην μείνει αδήλωτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι καταρχήν, όσο προχωράει η κτηματογράφηση, γίνονται πιο δύσκολε οι διαδικασίε για να αναγνωρίσω την ιδιοκτησία μου. Γιατί? γιατί, αν δεν το έχω δηλώσει τώρα και πάω στην ανάρτηση να το δηλώσω, αργότερα, μετά από 1,5-2 χρόνια, εκεί θα πρέπει να κάνω έσταση θα πρέπει να πληρώσω τα 5 ευρώ, θα μου πείτε. Μπορεί να πρέπει να πληρώσω κάποιον επαγγελματία για να με βοηθήσει να κάνω την έστασή μου. Αν περάσει πάλι και αυτή η προθεσμία και φτάσουμε μετά από τρία χρόνια, τέσσερα στι πρώτε εγγραφέ, όπω λέμε, στη λειτουργία του κτηματολογίου, Εκεί θα πρέπει σίγουρα να πάω σε κάποιον επαγγελματία για να μπορέσω, ενώ δικηγόρο και λοιπά, mm -hmm. για να μπορέσω να α, δηλώσω για πρώτη φορά την ιδιοκτησία mm -hmm. μου. Δικαστικά, με, πάντως με τρόπους πολύ πιο δύσκολους από το αυτή τη στιγμή το 35' που θα δώσω. σε Ξεμπλέκεις ε, πολύ δύσκολα μετά, ναι. ναι πολύ πιο δύσκολα. Ε, τώρα, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Αυτοί έχουν άλλη προθεσμία, έχουν άλλους τρει μήνες. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ηλεκτρονική δήλωση, mm -hmm. η οποία πλέον είναι, είναι πολύ πιο εύκολη. Ε, τη χρησιμοποίησα και εγώ. Είχα χρησιμοποιήσει και την προηγούμενη και η αλήθεια ήταν η προηγούμενη, ήταν υπήρχε μια δυσκολία. Αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη. Πέντε βήματα είναι όλα. Είναι καλά. απλά τα βήματα. Καλά, απλά για αυτού οι οποίοι ε, 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 για αυτό δεν αυτό. ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά δεν είναι, γιατί πρέπει να σκανάρει ε, μια δήλωση. Αυτό είναι, είναι η μόνη έγγραφα. δυσκολία. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά σε αυτό τι κάνουμε. Παίρνουμε με έναν τρόπο, το αποθηκεύουμε και πάμε σε όλου του επαγγελματίε που τα ανατυπώνουν και τα στέλνουν και τα κάνουν. Καλά, με... τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να τα κάνουν αυτό. Όχι, τα πράγματα. μα υπάρχουν γραφεία. Αλλά υπάρχουν όμω γραφεία <laughs> στα οποία μπαράβο, θα μπορεί τα να, να πάει κανεί και, κανείς και, γίνει, και να το κάνει. Έξει. Και τη σάρωση και όλα. Έξει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε και το σαρωτή στο σπίτι μα και να έχουμε όχι, όλα, όλα τα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Απλώ ναι. Σε περιπτώσει ε, ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει κάποια χαρτιά, τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει το υποθυκό που μπορούν να τα βρούνε, ο που μπορούν να τα πάρουν. Δεν είναι δηλαδή ότι το χάσαμε και δεν θα το ξαναβρούμε. Mm -hmm. Τώρα, αν δεν έχω το τοπογραφικό, mm -hmm. υπάρχουν τρόποι. Το είπατε προηγουμένω. Με, με, με ένα application, όπω το λέμε στο smartphone, με μια ελληνικά. εφαρμογή. Mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Στα έξυπνα mm -hmm. τηλέφωνά mm -hmm. μα υπάρχει μια εφαρμογή που μπορούμε να προσδιορίσουμε ε, το ακίνητό μα. Mm -hmm. Στο περίπου. Mm -hmm. Και με αυτέ τι συντεταγμένε, όπω με αυτό που θα βγάλει τέλο πάντων. Στο κινητό μα, πάμε στο γραφείο κτηματογράφηση και εκείνοι με μεγαλύτερη επιμέλεια το προσδιορίζουν στου χάρτε. Αυτό είναι το πιο απλό. Ναι. Ε, στην περίπτωση την οποία δεν θέλει κανεί να πάει σε ένα ε, τέτοιο γραφείο και έρθει στο δικό σα δικό μου στο Porto Center. Και σου λέει εσείς θα μου τα σαρώσετε, εσείς θα μου τα ναι, ναι, ναι. Το όλα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό λοιπόν, τι... πάλι για να εξυπηρετήσουν για φυσικά, κάτι τέτοιο. Φυσικά υπάρχουν για να βοηθήσουν και για την ηλεκτρονική δήλωση. Καταρχήν υπάρχουν πάλι για να βοηθήσουν για την ηλεκτρονική δήλωση. Υπάρχουν όταν μπει κανεί μέσα στο site της ηλεκτρονικής δήλωσης να με βοηθήσουν για να μπορέσω έχει τηλέφωνα, έχει email για να μπορέσω να ε, απευθυνθώ για να πάρω πληροφορίε. Πάει, πάει το ηλεκτρονικό. Ναι. Τώρα, για το χαρτί. Mm -hmm. Μπορεί, ναι, υπάρχουν υπάλληλοι για να με βοηθήσουν. Πάω με τα χαρτιά μου, με τι φωτοτυπίε, όπω είπα πιο μπροστά, ε, τη ταυτότητά μου, mm -hmm. κάτι που να αποδεικνύει το αφημί μου mm -hmm. και με φωτοτυπία απλή των τίτλων μου. Και πηγαίνω εκεί και λέω: Έχω ένα ακίνητο στον οικισμό Ασπροβάλτα. Ναι. Το οποίο γνωρίζω που βρίσκεται. Mm -hmm. Μπορώ με τη βοήθεια του υπαλλήλου εκεί να το προσδιορίσω το ακίνητο, καταρχήν. Άρα δεν χρειάζεται ούτε να σαρώσω τίποτα. Mm. Άρα δεν γνωρίζω για τα ηλεκτρονικά δεν σημαίνει ότι. Ε, μην ξεχνάμε, καταρχήν, ότι το, το έχουμε αυτό σε γνώση μα ότι η περισσότερη περιουσία είναι στου μεγάλου στου πιο ηλικιωμένου. Ακριβώ. Ακόμα και οι πενιντάρδε, όπω είμαι και εγώ, δεν έχουμε την περιουσία στα χέρια μας. Τα έχουν οι γονεί μας Ακόμη. Να ζουν, <laughs> να τα χαίρονται και πραγματικά. <laughs> Συνήθω έτσι είναι. Και λόγω τη κρίση δεν έχουν γίνει οι αναγκαίε με μεταβιβάσει κλπ. Hey. Άρα είναι, ε, θυμάστε γνωρίζοντα. τη διαφήμιση <laughs> προεκλογικά που έλεγε Όχι, μπαμπά, κράτησε. Δεν δεν θέλω να <laughs> το, το γράψει. Ναι. Ακριβώ. Ναι. Ένα αντίστοιχο συμβαίνει ακόμα. Και έτσι Α. λοιπόν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι κάνουν. Πηγαίνουν εκεί πέρα με τι σακουλίτσε του, όπω ε, λέμε, ναι. τι ε, Με τα έντυπα τη δήλωση, η πρώτη σελίδα μπορεί να είναι συμπληρωμένη, γιατί έχει τα στοιχεία επικοινωνία στην ουσία, τα γνωρίζουν οι άνθρωποι. Η δεύτερη σελίδα, το δεύτερο φίλο που είναι τα στοιχεία του ακινήτου, συμπληρώνει κανεί ότι, βρίσκει, ότι, ό,τι γνωρίζει, πώ είναι το εμβαδόν, αυτά τα γνωρίζει κανεί, τη χρήση του, εκείνη του κλπ. Mm -hmm. Και στη συνέχεια τον βοηθούν για να συμπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχεία. Ναι, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν καλέ σχέσει με τα ηλεκτρονικά, αλλά δεν ξεχνούν. Mm. Θυμούνται Φέρε, τα πάντα. Τα πάντα τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα Λοιπόν, ε, τώρα έχουμε μία καταγραφή ε, για το πόσοι εξυπηρετήθηκαν τον πρώτο μήνα λειτουργία ε, του γραφείου. Ε, δεν έχω εικόνα. Εκείνο που γνωρίζω είναι, ότι, περίπου είναι ε, ότι ένα γραφείο το οποίο έχει μια δυναμική γύρω στα 1000 με 1500 ε, δικαιώματα μπορεί να παραλάβει την ημέρα. Καλά, αυτό το γραφείο έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα ναι. και σε προσωπικό, ναι. οπότε μπορεί να. Ε, πολύ περισσότερα. Είμαστε γύρω γενικά, ανά την Ελλάδα, ναι. γύρω στο 5%. Επειδή δηλαδή έχουν. Ε, για τη Βόρεια Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω. Ε, Περίπου δηλαδή. τόσο είναι. Το ίδιο Α, είναι. Δεν, είναι. Δεν έχουμε διαφοροποίηση. Ναι, ναι, ναι. ε, σα λέω, μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Γι' αυτό δεν κρατάω στοιχεία, γιατί την επόμενη μέρα ακυρώνεται τα στοιχεία αυτά που έχουμε. Mm -hmm. Γι' αυτό σα το λέω. ναι. Ανάλογα και με την διαφήμιση που θα μα κάνετε κι εσεί στα μέσα. Εμείς, <laughs> και την προβολή. Η διαφήμιση είναι για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Έτσι, έτσι. Και καλά το είπατε. Να βγούμε όπου μπορούμε, σε ραδιόφωνα κλπ. Για πραγματικά για την εξυπηρέτηση. Γιατί είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα. Πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να μαζευτούμε όλοι για να τα δηλώσουμε, για να κλείσει, όπω λέμε, το puzzle τη περιουσία μα ανά την Ελλάδα. Δηλαδή να τοποθετηθεί το ένα κίνητο το δίπλα άλλο. Αυτό έχει το κλιματολόγιο, αυτό, Ωραία. κάνει το κλιματολόγιο. Ωραία, κυρία Λιόντα, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Είναι βέβαιο ότι θα σα φιλοξενήσουμε ε, και τον επόμενο ένα μήνα για να δούμε πώ πάει αυτό και αν προκύπτουν διάφορα προβλήματα και βέβαια οι τηλεθεατέ οι οποίοι θα μα ενδεχομένως θα επικοινωνήσουν μαζί μας για να μας ε, 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 περιγράψουν ενδεχομένως τα δικά τους προβλήματα. Και εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Yeah.